Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιάννη, όπως τα λες, έτσι ήταν, έγινε ματσάρα. Έγινε ματσάρα. Στο τέλος ήταν ματσάρα. Ο Ολυμπιακός ήταν τρομερός. Ο Μάρτινς ήταν τρομερός. Και ένας Μαρινάκης που φωνάζουμε. Το πανηγύρισε με την ψυχή του, ε. Τα ξεσήκωσε. Είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών στον Ολυμπιακό, Μαρινάκης. Γράφει εδώ το μήνυμα Βαγγέλη Μαρινάκη για το έπος Τρίλου. Μεγάλη δικαίωση για όλους. Ήμουν σίγουρος πως θα τα καταφέραμε. Εδώ λέει, γι' αυτό το θρύλο της Ευρώπης μόνο ο Μαρινάκης μπορεί να επερηφανεύεται. Ορίστε, αυτό είναι δείχτω τρομερό. Μόνο ο Μαρινάκης μπορεί να επερηφανεύεται. Έχει εδώ, δεν έχουν συμπληρωθεί, λέει, ναι. Είναι σοβαρό αυτό. Ναι. 2 χρόνια από τότε που ο Μαρινάκης πήρε την απόφαση να ανταλλάξει όλα και να φτιάξει καινούργια ομάδα και δικαιώνεται αν είχε απέναντί του όλο το σύστημα. Είχε απέναντί του όλο το σύστημα. Και εδώ λέει, τίμησε την Ελλάδα και θάμπωσε την Ευρώπη. Πόσες εφημερίδες πήρες, Νίκο? Ορίστε. Πόσες εφημερίδες αγόρασες? Όχι μία, αλλά πολλές. Κομμάτια. Μπράβο, Γιάννη μου. Ξεσήκωσε το περίπτερο. Λοιπόν, το παιχνίδι και η πρόκριση είναι ένα ύμνος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ωραία. Φτάνει πάμε, φοβερά. Πάμε να πούμε καλησπέρα και στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Εδώ τα μούτρα των Παοξή δεν είναι κατεβασμένα όλα. Εντάξει. Έχω κάτι μούτρα από το πρωί, δεν μπορώ να τους βλέπω. Έβλεπα το μάτς με φίλους στη Μαρμίτα. Mm-hmm. Κάναμε και ανάλυση, ψιλοανάλυση, εγώ έγραφα. Και κατέληξα ότι ο μεγάλος Νίκος Αλέφαντος δικαιώνεται όχι τόσο πολύ για τον Ολυμπιακό όσο για την Άρσεναλ, όπου ό,τι έχει πει έχει γίνει πράξη στον αγωνιστικό χώρο. Τι ο Ζιλ Τεμπέλη έχει πει, τι Μουσταφή Νταβίτ Λουίς Παπασταθόπουλο έχει πει, αν βάλεις τα γκολ θα δεις ότι και στα 2 γκολ τα center back της Άρσεναλ είναι για γέλια. Εγώ τα μελέτησα, ο Μουσταφή πηγάει λάθος στο πρώτο γκολ και ο Λουίς κάθεται σαν παγωκολόνα και στο δεύτερο. Η μεγαλύτερη δικαίωση για τον Παπασταθόπουλο, ο οποίος πάει σε δεύτερο χρόνο στον αέρα, στο φόρτωμα που έγινε σε 121 λεπτό. Mm-hmm. Καταρχήν ο Νίκος θα μας κάνει για την ανάλυση, αλλά μια πρώτη ματιά από μια στους ουδέτερους είναι ότι το 4-5-1 του βγήκε σε καλό, το 4-3-3 το βαρύ, καθώς ο Τσάκα, ο Ζέμπαλος, πώς το λένε, που είναι Ζεμπάλιος, ναι. Δεν μαρκάρει. Ο Ζήλ δεν μαρκάρει. Χάσαν κατά κράτος από Μπουχαλάκη, τόσο άλλο από Καμαρά που είναι φοβερός και Γιγέρμαϊ που είναι τρομερός. Και επίσης να ρωτήσω τον Νίκο αν άλλαξε τη γνώμη του για τον Τζιμίκα, ναι, για το αμυντικό του παιχνίδι και για το επιθετικό. Γιατί ήταν λίγο αυστηρός, μήπως τώρα μαλάκωσε κατά κάποιο τρόπο. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν ξέρω, θα το ρωτήσουμε. Λοιπόν, το ρωτήσουμε, πριν πάμε στην συνολική κριτική του αγώνα, ρωτάει ο Κωστής και η αλήθεια είναι πως το ρωτούν και πολλοί φίλοι, αν έχεις αλλάξει γνώμη για τον Τζιμίκα, γιατί είναι κάποια παιχνίδια τώρα σερί που τα πάει δυνατά. Κοίτα, εμένα προσωπικά σήμερα δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Τι Τζιμίκα, μπακάκος. Ναι. Κιλά μικρά. Τι, δηλαδή. Έπαιξε πολύ καλό παιχνίδι. Θες το όργο. Παραπάνω τι τέλεια. Εδώ μπορεί να πέρασει μπακάρι. Ναι. Μπορεί να πάει να παίξει αυτό στην Αγγλία. Μπακαριστερό, σε ποια ομάδα? Premier League δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει. Είναι ο Μαζουακού που παίζει στη Watford, είναι καλύτερο, θεωρείς? Μαζουακού είναι πεντάρο. Σε κορμί, λες? Βέβαια. Εντάξει, αυτό δεν φτιάχνει. Τι είναι, θηρία. Ένα καλοκαίρι στο γυμναστήριο. Τα ανθρωπάκια, ρε. Πόσο ποτέ σε τώρα παίζει τώρα, λέμε τώρα στη Γούλφα. Αν τον δει τα μετά. Ανθρωπάκι. Ένα κοντούλι, ένα και 15, τρίγε παίκτη, τον είδα. Εντάξει. Πάει να παίξει. Παλεύει εκεί που είναι και γρήγορος, είναι και τριπλέρ. Mm-hmm. Δεν είναι παίκτες αυτοί να τους θυμάσαι. Εγώ έτσι βλέπω. Ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα έχω δει μεγαλύτερα μπακ. Να πάρει κιλά να δέσει και να τώρα κάνει. Τζιμικάκος, εντάξει, να βγει να κάνει. Mm. Ο Μάρου είναι καλό μπακ. Ο μπακ και ο Σισε, είδες, ψηλή βγήκανε καλά σε τρεμπακ. Ναι. Παλεύουνε, παρόλα που δεν έχουν και τη μεγάλη ταχύτητα. Ο μπακ και ο Σισελες. Όχι, ο Μπάκ και ο Σισε. Βγήκανε, τους φωνάζαμε εδώ συνέχεια. Μετά ο Καμαρά.
Το νέο βγήκε και μπροστά. Έβγαινε κρυφός. Ήταν όλοι... Αυτό ήταν ένα μυστικό όπλο του Μάρτης. Ναι, τον έβγαζε, σουτάριζε. Είναι πολύ καλή ανεβασμένη Γκυγέρμε. Ο Μπουχαλάκης μετά. Στα επίπεδα αυτά είναι. Δηλαδή 6-6,5. Δεν έχει ταχύτητα. Δεν έχει επιστροφή. Άμα δεν έχει ταχύτητα στην μπάλα, δεν μπορεί να πεταχτείς να πάρεις με άριστα το 10, 19 και τέτοια. Είσαι ένας παίκτης, εντάξει. Που... Πες μας λίγο για το τρικάκι. Αυτό το 4-5-1 που είπε και ο Κωστής όταν ο Ολυμπιακός ήταν στην άμυνα, είχε τον Ελαραμπή σεντερφόρ και βλέπαμε πολλές φορές να βγαίνει δεύτερος ο Καμαρά. Καμαρά βγαίνει. Επειδή έχει τη... Όταν έχει ταχύτητα ή καλά πόντια. Αλλά δεν ξέρει μπάλα, δεν βγήκε τέτα τέτα. Εντάξει, δεν ξέρει μπάλα, δεν είναι... Δεν είναι κοντρολαρισμένος, ναι, δεν είναι... ναι. Αλλά είναι καλός παίκτης. Ναι. Έκανε όλη τη δουλειά χτες. Ο άλλο δεν τον πήρε χαμπάρι να τον παίξει. Τον Καμαρά τον βλέπει να πηγαίνει η Αγγλία το καλοκαίρι. Καμαρά είναι ο. Αυτό που λέμε τώρα, το χαφ του Ολυμπιακού. Το χαφ, ναι. Καμαρά όπου θα πάει θα παίξει. Α, ναι. Έτσι τον Καμαρά, θέλει η Sheffield United. Εγώ δηλαδή αν είχα κάτι από αυτό, αυτόν θα έπαιρνα. Τον θέλει η Sheffield. Ωραία σωματικά προσόντα. Και ο Γκυγέρ με καλό παίκτη είναι. Ναι. Εντάξει. Κοντρολαρισμένο. Καμαρά θα κάνει. Δηλαδή Γιάννη. Παπάντε. Ναι. Δηλαδή, Γιάννη, από την εντεκάδα, να ρωτήσουμε τον Νίκο, από την εντεκάδα του Ολυμπιακού, εκτός από τον Καμαρά, ποιον άλλο πιστεύει ότι μπορεί να πουλήσει ο Μαρινάκης σε καλή τιμή? Τι να κάνει? Αν το καλοκαίρι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πλην του Καμαρά, που μας λες ότι μπορεί να παίξει η Αγγλία, μπορεί να πουλήσει παίκτη στο εξωτερικό. Δηλαδή, ο Μάρο, ο Τσιμίκας φεύγουνε. Αυτά που γίνονται τώρα είναι και θέμα, πες, ο μάνατζερ. Ναι. Βέβαια, μπορεί να δεις. Το Λαγκέλεβο, τον Αλαραμπή, Βαλμπεουνά, ξέρω εγώ. Οι μάνατζερ τους παίρνουν. Από εκεί και πέρα, τα σωματεία έχουν μια υποχρέωση στο μάνατζερ. Κάπως έτσι, πώς είναι και τα λοιπά, περνάνε. Αλλά νομίζω ότι είναι εύκολα να σταδιοδρομήσεις στην Αγγλία. Δηλαδή, ο Αλαραμπή, βλέπεις, τα κολλάει τα γκολμές στην περιοχή. Ναι. Αλλά θέλει και άλλα πράγματα. Τον παίρνεις, ναι, θέλει και άλλα πράγματα. Αν τον παίρνεις, θα πληρώσεις, θα κάνεις. Ο Μαρ μπορεί παίζει. Να σου βγει. Ο Βαλμπερουνά έχει περάσει χρόνια. Ναι, ναι. Από Μαρσέγγι, από τέτοια, και τον έβλεπα από παλιά. Ο Ραντζέλοβιτς, τριπλέρ της δυτικός. Ο Καμαρά, πού τον έγινε, για βάλτονε. Ναι. Ο Καμαρά χτες ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός. Ο Μπουχαλάκης δεν έχει την ταχύτητα. Mm-hmm. Παίζει σε ένα μοτίβο του 7 όλο το παιχνίδι. Ναι. Δεν έχει έκρηξη. Ο Καμαράιδες πετάχτηκε, μπήκε, έκανε. Έχουν αλλάζουν τους ρυθμούς. Ο Γκυγέρμα καλό χάφι, ναι. Αλλά εντάξει, μεγαλώνει. Πάμε τότε να πάμε και στην βαθμολόγηση, αφού ξεκινήσαμε έτσι. Ναι. Να πάρουμε έναν τους παίκτες του Ολυμπιακού που ξεκίνησαν χθες στο Emirates. Άλλωστε δεν είναι και πολλές οι φορές που η ελληνική ομάδα έχει αποκλείσει εγγλέζικη και μάλιστα με νίκη εκεί. Ξεκινάμε με τον Σα. Έβγαλε ένα σουτ του Πεπέ στο 77. Γενικά, εντάξει. Είχε εμπιστοσύνη. Ναι. 8. 8 ΩΣΑ. Και αυτός μπορεί να πουληθεί το καλοκαίρι. Λέμε τώρα. Δεν πάει. Καλώς θερματοφυλάδε. Λοιπόν, 8 ΩΣΑ. Πάμε στον Ομάρ. Στον Ομάρ έβγαινε καλά. Είναι καλό μπακ. Έχει ταχύτητα. Mm-hmm. Καλός ήταν. 8 και αυτός. Αγγλία παίζει ο Ομάρ. Ναι. Πολύ καλά. 8. 8 Ομάρ. Πολύ καλά. Θα γεμίσουμε οχτάρια. Θέλω να δω αν πάρει κανείς δεκάρι. Πάμε στον Μπα, να ξεκινήσουμε με τα στόπερ. Παρεξηγημένος, θέλω να πω, πιτσιρικάς, ψηλός. Αυτή ήταν, εντάξει, από καιρό τους λέγαμε, και το Σισε και τον Μπα. Ήταν αποκάλυψη και οι δύο. Mm-hmm. Και ο Σισε και ο Μπα. Πιο ταχύτητα έχουν, είναι μπορεί στόπερ να τρομερά. Ψηλά παιδιά, γερά. Έχουν και ταχύτητα, δηλαδή μπορούν να την βελτιώσουν. Ναι. Κιλά θέλουν να βάλουν λίγα παραπάνω να φτάσουν το Σεμέδο ή σου εντάξει, κάνει και είναι έτσι. Είναι σκληροί όμως. Ναι. Και οι δύο. Από τον κορμό τους. Καλύτερα. Έτσι είναι σκληροί. Δεν φαίνεται αυτό. Ναι. Είναι μειώδεις, απλά δεν έχουν. Θα σε παλέψουν δυνατά μες στην περιοχή. Τι βάζουμε στον Μπα, Νίκο? 8 και οι δύο. 8 και ο Μπα. Πάμε να βάλουμε ένα οχτάρι και στον Σισε. Πάμε τώρα στον Τσιμίκα. Πάμε στον Τσιμίκα, μην γελάς Ραπτόπουλε. Ο Τσιμίκας, κοίταξε να δεις. Χθες. Βλέπεις, τα κιλά του είναι σε αυτό το στυλ. Ναι. Σαν απόδοση όμως. Ναι. Ήταν πολύ καλό. Ήταν καλός.
8 θα πάρει. 8. Και αντοχές είχε και τρεξίματα και ανεβάσματα. Άλλο λοιπόν, αν εγώ. Δεν σου γεμίζει το μάτι, ρε παιδί. Ναι. Περάσουν χρόνια εκτός και κάνει καμιά μεγάλη μεταγραφή. Και, δηλαδή, έχω δει μπακάρες που δεν μπορώ να τις ξεχάσω για να χώσω τον Τζιμίκα. Και από αυτή την άποψη. Mm-hmm. Πάμε στον Καμαρά. Καμαρά είναι ένα χαφ το οποίο μπορεί να παίξει παντού. Μ' αρέσει 9. 9 ο Καμαρά. Πολύ καλός. Καλά σωματικά προσόντα, πείσμον, τρέξιμο πάνω κάτω όλα. Και χτες του έδωσε και ένα ρόλο κρυφό διαφορετικό και τα βγάλε άριστα. Πάμε στον Γκιγέρμε. Κοντρολαρισμένο χαφ, έτσι. Καλό χαφ. Καλός παίκτης, μεγάλος. 8 κι αυτός. 8. Πάμε στον Μπουχαλάκη. Τώρα θα αρχίσει να πέφτει μέσα στις ώρες. Ο Μπουχαλάκης 7 του βάλω. 7. Δεν 7. Κάνει τίποτα το ιδιαίτερο, το ίδιο μοτίβο, δεν έχει έκρηξη, δεν έχει θέαμα. Mm-hmm. Σκάσει τρίπλα να φύγει, να πεις αμάν, τι γίνεται. Το ίδιο. Παίζει το μοτίβο εκεί σου. Εσένα στυλ μου θυμίζει το συγχωρημένο τον Κοτρίδη, τον Μπάμπη. Βαλμπουενά. Εγώ χρόνια τον έχω μέτριο από τη Μαρσέγη. Εδώ και 15 χρόνια είχα πάει με Νίκο Γεωργόπλο, 15-20 χρόνια. Ήταν στη Μαρσέη και τον έβλεπα και μου έλεγε και εκεί δίπλα με κάτι Έλληνες, τους λέω δεν κάνει γκολ, αυτός ποτέ, τον βλέπετε, τους λέω. Χθες πώς τον είδες. Έβλεπα. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Αυτός ο παίκτης εμένα δεν μ' αρέσει. Ωραία. Τι του βάζουμε. Εντάξει, άλλο του βάζεις, τι θα του πεις τώρα, 7 θα του βάλει. 7. Ο Ρατζέλοβιτς, σαν εξτρέμ, σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έχει προοπτική. Γιατί έχει ταχύτητα, έχει τρίπλα, έχει μπάση. Μ' αρέσουν αυτοί. Ναι. Μπορεί να πάρουν εξέλιξη. Mm-hmm. Άρα τον Ρατζέλοβιτς τον βλέπεις να έχει μέλλον. Ο Βελμπόνα ναι. ταλαιπωρείται, εξτρέμ και τα λοιπά. Δεν τον βλέπεις σε δίδι, σε μπασίματα. Θα δεις μόνο κόρνε φάουλ και σέντερς. Σαστημένα. Τι, άμα μου πεις κόρνε φάουλ και σέντερς, θα του βάλω 9. Του Ρατζέλοβιτς θα βάλεις. Ραντέλοβιτς, ναι. 8. 8. Είναι γρήγορο παίκτη, τριπλαδόρος και μπαίνει. Μπορεί να ανέβει αυτό. Έλα Ραμπή, μας τα έλεγε ο Αβραμίδης, 23 γκολ έφτασε φέτος. Εντάξει. Ένα σέντερ πόρτερ ο οποίο θα τον πάρει μέσα στην περιοχή και σε ομάδα και στην Αγγλία. Μπορεί να σου δουλέψει. Μέσα στην περιοχή. Πετάγεται. Ναι. Άμα σου ξεφύγει στα 5-10 μέτρα, μπορεί να το κολλήσει. Mm-hmm. Τι του βάζουμε, 9. 9. Τα εννιάρια τα πήραν ο Καμαρά και ο Έλα Ραμπή. Και Πέδρο Μαρτίνς, να πάμε και στον προπονητή. Πέδρο Μαρτίνς, σε αυτό το παιχνίδι, κουτσάρισμα, όλα 10. 10. 10 με τόνο. Ναι, 10 με τόνο. 10 με τόνο ο Μαρτίνς. Τα πήρε όλα. Τα πήρε και έχει αναδειχθεί για μένα ο καλύτερος Πορτογάλος προπονητής. Α, τον ανακηρύσεις, ε. Τέρμα από σήμερα. Ναι. Πάμε να δούμε και τα. Τον Μαρτίνς, τον καλύτερο. Διαφορά και από το Σάνο και από το Σάντος, ε. Σάντος και από όλους αυτούς. Και Μουρίνιο και τέτοια. Ε. Και Μουρίνιο και τέτοια. Τώρα Μουρίνιο είναι στα κλαμπ σήμερα. Και ανεβαίνει αυτός. Ανεβαίνει. Είναι καλός. Λοιπόν. Χτες έδειξε σ' όλα καλά και κουτσάρισμα και στήσιμο και πάθος και όλα. Ωραίος. Και στον πάγκο τα πανηγύρισε εκεί. Πολύ, έτρεξε χαμός. Φοβερός. Μαρινάκης κατέβηκε κάτω. Ναι. Πήγε με τους φιλάδους του Ολυμπιακού. Θα τα δούμε μετά. Συνθήματα είναι ωραία, φοβερά. Ωραία. Λοιπόν, για την Arsenal να πούμε. Arsenal να πούμε. Να δώσουμε. Μόνο Αρτέτα έχω σαν βαθμολογία. Αρτέτα. Αρτέτα. Ναι. Δεν πάει προπονητής Αρτέτα. Τέσσερα. Τέσσερα κατευθείαν. Και πάρτε τη μεταγραφή στο χέρι και στείλ τον στη Δόξα Βύρωνα. Έτσι γράψει. Αρτέτα, τέσσερα. Και εδώ ξαβήρωνα. Το χέρι στο παντελόνι, την κάψα από πάνω, κοιμόταν τίποτα. Λοιπόν. Του πήρε και τα σακάκια. Και τα σακάκια και τα καφάσια, λοιπόν. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι.
2-31-0-5-33-9-9-6 και 6-9-84-3-31-7-31. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Πάμε να δούμε λίγο και την εντεκάδα της Αυτός ήθελε, Γιάννη, ναι? Αυτός ήθελε να ρωτάξει καλά με τους βεντετές, ναι. Να πετάξει έξω μέσα στην ομάδα όλους και πετάει τον Πέπε Εξτρέμ. Ο Πέπε φορ δεν είναι. Όχι, ο Πέπε Εξτρέμ είναι. Ο Μπαμεγιάνγκ είναι φορ και τον βάζει Εξτρέμ. Ναι. Ναι. Το πετάει Εξτρέμ. Για να χωρέσει και το Λακαζέτ, να χωρέσει για και τον Εζίλ. Το τεμπελόσκυλο, τον Αγγίλ και τα λοιπά. Λοιπόν, για να δούμε, λίγο. Ο Θεμπάγιος είναι δεκάρη και τον έβαλε δεύτερο κόφτη και δεν μάρκαρε κανείς. Τι κόφτη να μάρκαρει, δεν είδες ότι ο Ολυμπιακός έφτανε εύκολα. Εκεί μέχρι την περιοχή, πανεύκολα. Εγώ από αυτή την ομάδα που βλέπω, γιατί είναι η ομάδα μου και το ξέρετε, κρατάω τον Λένο, τον τερματοφύλακα. Τον Λένο, τον τερματοφύλακα. Μπράβο. Τον Ομπαμεγιάνγκ. Αλλά center for, όχι extreme, αλλά center for. Ναι. Και ο Σάκα, ο πιτσιρικάς, είναι καλός, δεν είναι back, είναι extreme. Εντάξει, να, λίγο εκεί πέρα είναι, κάνει επιπολαιότητες, χάνει την μπάλα. Εν τω μεταξύ, σε μια φάση που έβαλε και πριν βάλει και το Σοκράτη, το είχε κάνει 5-3-2, δηλαδή ουσιαστικά... Ήταν τρεις και στην ευθεία. Για βάλε, μπράβο, εκεί. Άκουσα. Καταλάβει, ναι. Γιάννη. Λακαζέτ. Ναι. Τη μεταγραφή στο χέρι. Γεια δεν κάνει για Άρσεν. Πίσω στη Γαλλία. Δεν κάνει για Άρσεν, αλλά μόλα φύγε, τα έχετε ξεφτυλίσει. Πάμε. Ο Μπαμεγιά. Ναι. Τον κρατήσω. Αλλά center for. Βέβαια. Όχι εξτρέμ. Γιατί εξτρέμ δεν περνάει ούτε κόνο. Τίποτε. Ο Ζήλ. Ναι. Περπάτημα. Κατευθείαν στο σανατόριο στην Πάρη θα κάνα μήνα. Και πήγαινε σε ποια ομάδα θέλεις. Ναι. Έλα το αποσυζητήσει είναι αυτός. Ναι. Ούτε υδρώνει. Έτσι. Γελάει ο κόσμος. Πεπέ. Είναι δεκάρι αυτό. Βαδιστής. Βαδιστής είναι. Πεπέ. Αισθάνεται η άμυνα αυτό να κάνει κανένα μπάσιμο να μην δεν. Πεπέ, λίγα Πεπέ. Πράγματα. Τσίρκο Μεντράνο. Όλο τρίπλες και τίποτα. Κομμωδία. Ναι. Αυτή τώρα ο Τσάκα είναι πιο. Καλός χαφ. Ναι, πιο. Είναι λίγο στιβαρό. Σκληροτράχητος, ναι. Μπράβο. Μαρτινέλη. Θεμπάγιος είναι με κοτσιδάκια, τον αφήνουμε. Τίποτε. Μπεγερίν, δεξί μπακ. Μπεγερίν είναι, δεν υδρώνει καθόλου. Κάνει καμιά κουρσούλα. Όποιος θέλει μπαίνει στα αγγλικά. Ο Λιμιός της Άρσεναλ. Μπράβο σου. Μπράβο, Γιαννάκη. Ναι. Εντάξει, έχουμε καλά στόπερ του. Μετά, Νταβίτ Λουίς. Και Μουσταφή. Πάντα γκολαδί. Ούτε στην Οριγόνα των Πατησίων. Νταβίτ Λουίς, γελάει ο κόσμος. Παίζει αυτή στην Άρσεναλ. Δηλαδή, Άρσεναλ έβλεπα τον Βενγκέρ. Και ευχαριστιόμαστε παλιά και που ήταν ματσάρες, ομαδάρες. Είχε, ναι, τότε είχε. Τώρα αυτή η Arsenal διελήθη. Σωστό, σωστό, σωστό. Δεν έχουν αφήσει όρθιο ο τύπος. Αυτοί που την έχουν, ναι. Την έχουν κάνει ομαδούλα, παράδειγμα. Και εδώ είναι το γκολ του El Arabi με μία το πλασέ στην πλάτη της άμυνας της Arsenal. Και να και πούμε δε, και κάτι δε άλλο. Δεν φυλάει κανένα στον El Arabi με τίποτα. Και βρισκόμαστε τώρα στο 110. Βέβαια. 120. Το Σοκράτη ήταν. Ναι. Και παίζει στη μέση. Βλέπει ο El Arabi τίποτα. Αυτή μια ζώνη. Ζώνη. Όποιος... Πώς να σου πω, δηλαδή. Ζώνη, ζώνη και μαρκάρει ο πλησιέστερος. Όπως λένε και στο ταξί. Πλησιέστερος. Και μέσα τελείωσε. Εδώ πέρα κοίτα. Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Τι γίνεται. Εκεί κοίτα. Όλοι από πίσω από το όλοι στην πλάτη. Αλαραμπί. Αυτό. Πάντως είναι και χαρακτηριστικό, παιδιά, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Νίκος και ο Κώστας, αυτό που λέμε για τα center for και τους επιθετικούς, ότι όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Στο ίδιο μάτσο ο Μπαμεγιάνγκ έχει βάλει ανάποδο ψαλίδι, όπως και κάνει παλιά ο Αναστόπουλος, και στο ίδιο μάτσο έχει χάσει από το ένα μέτρο. Ο Μπαμεγιάνγκ. Καραμπόλα. Ναι. Την καραμπόλα. Στα ίσα, να σου το πω. Ναι. Δεν κάνει για να παίζει. Ναι. Δηλαδή είναι αργός. Είναι αργός. Αργός. Αμπαμελιάν αργός. Δεν κάνει. Ψηλός. Δεν έχει τρίπλα αντίσταση. Τρίπλα δεν έχει, όχι. Όλα τα σέντρε μπακ τον πιάνει. Δηλαδή, άμα του πει του Σισε, δεν πιάσει τον Αμπαμελιάν, πώς θα του φύγει. Με την μπάλα κάτω μπορεί να μην τον πιάσει. Όχι, μωρέλα μου. Είναι δεν έχει ταχύτητα. Ρε Γιάννη μου, Αμπαμελιάν. Τρίπλα δεν έχει. Τι ταχύτητα δεν έχει. Πρώτα είναι ψηλός. Μπορεί να έχει ταχύτητα μεγάλη και απέξει σέντρο φόρο Σισε και ο Μπα, αυτά τα κορνιά.
Ναι, σέντρε μπακ δεν βγάζει. 1,87. Δεν είναι σέντρε φορ αυτά δηλαδή, ναι, στην Άρσεναλ. Mm. Η Άρσεναλ τώρα δεν έχει ένα παίχτη να ζηλέψεις. Mm-hmm. Να πεις τον πληρώνω, τον έφερε, mm-hmm, πάμε και στο αεροδρόμιο να τον υποδεχτούμε. Ναι. Ποιο να πάει, ποιο να πάμε, Λιάννη. Δεν έχει. Και αυτή είναι η ευκαιρία που έχασε στο τέλος. Εγώ δεν κοιτάω την ευκαιρία, η οποία, ναι, δεν χάνεται από πιτσιρικά, δεν χάνεται. Ωστόσο, για να λέμε την αλήθεια, θα ήταν άδικο με τη χθεσινή εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός να αποκλειστεί. Θα ήταν αμαρτία, ναι. Με τέτοιο τρόπο, έτσι. Θα ήταν αμαρτία, να τα λέμε όλα. Γιατί, όπως είπε και ο Νίκος... Θα πω κάτι κι εγώ. Ναι. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Μάρτης στο πρώτο μάτς, στο 0-0, πήγε και ανοίχθηκε πολύ και τον μάλωσε και ο Νίκος με τα τρία δεκάρια. Θυμάσαι που κάναμε κριτική εδώ πέρα. Ναι, ναι, με Λοβέρα, Βαλμπουενά και Φορτούνη. Και πήγε να κάνει και κάτι πρεσαρίσματα ψηλά εδώ στο Καραϊσκάκι και εύκολα απεγκλωβιζόταν η Άρσεναλ. Έβγαινε εύκολα μπροστά. Εδώ το οξύμορο είναι ότι μέσα στην Αγγλία πετάει ψηλά την άμυνα ο Ολυμπιακός και δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα με δύο πάσες η Άρσεναλ και χάνει την μπάλα εύκολα. Στο 91, εκεί που ο Ολυμπιακός λες, αν κρατήσω το 1-0, παιδί μου, και κάνει πίεση εκεί να κερδίσει την μπάλα. Μου κάνει εντύπωση. Και έκανα αρκετή ώρα αυτή την άμυνα. Πολλές φορές. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων, αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μερακλείδες.